Ανακοινώθηκε η ίδρυση ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ στον Εύρο με έδρα την Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αποστολή της ΕΜΟΔΕ είναι η συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας εναντί κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμήματων και χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου, η συνδρομή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και η συνδρομή σε αστικά συμβάντα έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση. Για όλη την περιφέρεια, με βάση την υπουργική τροπολογία, η έδρα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Η ΕΜΟΔΕ είναι ουσιαστικά η δασοκομάντος, μια εξαγγελία που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός για στελέχη, τα οποία η κύρια ενασχόλησή τους θα είναι η εκτέλεση έργων δασοπροστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και προφανώς θα συμβάλλει στην όλη προστασία, πόσο δεν μάλλον μιας περιοχής που το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ύστερα από όλα αυτά τα οποία τράβηξε, όπως ήταν οι πυρκαγιές που μας πέρασαν το προηγούμενο καλοκαίρι. Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχων των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις και θα προκηρυχθούν νέες θέσεις με το καινούριο έτος, τόνισε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος. Και θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση, καθώς με τη σύσταση τη συγκεκριμένη ΕΜΟΔΕ θα προκηρυχθεί με τη νέα χρονιά, κάποιες θέσεις που θα τις στελεχώσουν, θα αυξηθούν οι οργανικές θέσεις και θα προκηρυχθούν ουσιαστικά οι θέσεις που θα μπορούν πολλά παιδιά από την περιοχή μας να κληθούν και εφόσον θέλουν να τις στελεχώσουν.